Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε, κυρία Υπουργέ, για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο λειτουργεί με 6 παραρτήματα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 1 στο Κιλκής και 2 στις Σέρες, και ένα στις Σέρες και ένα στο Σιδηρόκαστρο συγκεκριμένα, όπου περιθάλπονται πάνω από 400 συνάνθρωποι μας, βαριά ανάπηροι, χρόνια πάσχοντες, παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες και χωρίς οικογένεια, υπερήλικοι. Αυτό λοιπόν το τόσο σημαντικό προνοιακό κέντρο, κυρία Υπουργέ, ανάμεσα σε άλλα, αντιμετωπίζει και το οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, και έχει βέβαια, για τους ίδιους τους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο για τους περιθαλπόμενους. Είναι αυτή η έλλειψη προσωπικού που προχθές την περασμένη Τετάρτη προκάλεσε και την κινητοποίηση των εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που υπάρχουν, αν και σύμφωνα με τον οργανισμό του 2015 προβλέπονται 581 εργαζόμενοι, σήμερα υπηρετούν λιγότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα 264, από τους οποίους οι 199 είναι μόνιμοι και οι υπόλοιποι 65 συμβασιούχοι η ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είναι οι συμβάσεις με τον COVID, όπως λέγονται, χωρίς δηλαδή να καλύπτονται τα εναπομείναντα 317 συνολικά κενά, και με το πρόβλημα βέβαια να οξύνεται πάντα όταν λήγουν αυτές οι συμβάσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μεγαλύτερη από τις 6 δομές στον Άγιο Παντελεήμονα, όπως βγαίνει κανείς από τη Θεσσαλονίκη, εκεί λίγο πιο πάνω από το Τιτάν, που φιλοξενεί και τους μισούς περιθαλπόμενους, αν και από τον Άγιο Παντελεήμονα συνταξιοδοτήθηκαν, από αυτή τη δομή συνταξιοδοτήθηκαν από το 2013 60 εργαζόμενοι, ξέρετε πόσες προσλήψεις γίνανε από τότε μέχρι σήμερα, σε αυτή τη δομή, μονάχα 4. Πού εντοπίζονται τώρα οι ελλείψεις του προσωπικού, και σε ειδικευμένο προσωπικό φροντίδας, αλλά και σε επιστημονικό προσωπικό? Για παράδειγμα, στον Άγιο Παντελεήμονα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια ψυχολόγος. Ούτε βέβαια και στο ΙΑ, στο Ινστιτούτο Αποκατάστασης στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, και παντού. Και στις 6 δομές λείπουν φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργή. Σε κανένα δε από τα παραρτήματα δεν υπηρετούν μόνιμοι γιατροί και σε καμία ειδικότητα, παραδείγματος χάρη του παθολόγου ή του ψυχιάτρου, απαραίτητες, παρά μονάχα εξωτερικοί συνεργάτες. Ενώ χρειάζονται και λογοθεραπευτές, το καταλαβαίνουμε όλοι, μουσικοθεραπευτές, γυμναστές. Στο σύνολο του κοινωνικού κέντρου δεν υπάρχει τεχνικό προσωπικό. Κάνω μια καταγραφή των προβλημάτων, θα τελειώσω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει τεχνικό προσωπικό εκτός από έναν υδραυλικό και δύο βοηθούς ηλεκτρολόγου για 6 παραρτήματα σε 3 παρακαλώ νομούς. Εξαιτίας αυτής της μεγάλης έλλειψης σε προσωπικό, ήρθε λοιπόν τις προάλλες η διοίκηση του κέντρου, του κοινωνικού αυτού κέντρου, και πήρε την απόφαση να σταματήσει τις εισαγωγές στη δομή του Άγιου Παντελεήμονα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κλείνω εδώ, θα συνεχίσω στη δευτερολογία, θα ακούσουμε και την κυρία Υπουργό, σας ρωτάμε ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνησή σας, κυρία Υπουργέ, όχι μόνο για να μην γίνει καμιά απόλυση των σημερινών εργαζόμενων, αυτό το θεωρούμε αυτονόητο και επιβεβλημένο, όχι μόνο για να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι, όσοι εργαζόμενοι έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, αλλά και να γίνουν προσλήψεις με διαδικασίες ενδεχομένως κατεπίγουσες, μόνιμου όμως προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που λείπουν, που να αντιστοιχεί δηλαδή αυτό το προσωπικό στις σημερινές σύγχρονες ανάγκες για τη στελέχωση αυτών των κρίσιμων και τόσο απαραίτητων δομών του κοινωνικού αυτού κέντρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να απαντήσω γι' αυτό. Πρέπει να καταστήσω σαφές και κυρίως προς τον αγαπητό κύριο Βουλευτή, που έχουμε ούτως ή άλλως πολλές φορές ανταλλάξει απόψεις μέσα στην Ελληνική Βουλή, ότι εύλογα κάνατε χρήση του άρθρου 103, παράγραφου 5 για τον κανονισμό της Βουλής. Ήταν γραπτή ερώτηση, που όμως λόγω διοικητικής της λειτουργίας δική μας δεν είχε έρθει εγκαίρως. Όμως είναι υποχρέωσή μου και πάντα θέλω να βρίσκομαι στο Κοινοβούλιο, ειδικά για τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων. Άρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα, αντιθέτως, κάτι το οποίο έχουμε επιλύσει διοικητικά εντός του Υπουργείου. Η εύρυθμη λειτουργία, γιατί είναι ένα κέριο ζήτημα και μια
υψηλής προτεραιότητας, πρέπει να σας πω, έτσι, δική μας ορισμένη, θα έλεγα, τοποθέτηση από τη στιγμή που πήγαμε. Όσα ζητήματα βρήκαμε, κάποια είχαν θεραπευτεί, κάποια μένουν ακόμα να θεραπευτούν, να προτεραιοποιηθούν. Άρα, η εύρυθμη λειτουργία, πρέπει να σας πω, ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Και όχι μόνο για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούν. Αναφέρατε ήδη ότι πράγματι αναφερόμαστε, αυτό το λέω και για το Προεδρείο και όσους και όσους μας παρακολουθούν, ότι τα κέντρα πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα, στις 12 από τις 13 περιφέρειες, πρόθεσή μας είναι να έχουμε και 13η στην Πελοπόννησο που δεν έχει, αυτή τη στιγμή απευθύνονται σε κάθε συμπολίτη μας που μας έχει απόλυτη ανάγκη. Άτομα με αναπηρία, μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας, τυπικής ανάπτυξης μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και άνθρωποι, θα έλεγα, στην τρίτη και τέταρτη ηλικία που έχουν μόνο εμάς για αποκούμπι. Η πλήρης λοιπόν στελέχωση ή κατά το δυνατόν πληρέστερη στελέχωση, γιατί θέλω πάντα να είμαι πολύ ακριβής όταν μιλάω στο Κοινοβούλιο, μας απασχολεί και εμάς. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι δρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα είμαι και πιο συγκεκριμένη μετά. Με δεδομένους τους περιορισμούς που έχουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πέραν των δημοσιονομικών περιορισμών έχουμε και διοικητικούς περιορισμούς, όμως αυτά τα 606 άτομα τα οποία βρίσκονται μαζί μας στην Κεντρική Μακεδονία, είτε πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη, για το Κιλκίς, για Σέρες, είναι πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι σκεφτόμαστε καθημερινά. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, κάθε φορά δρούμε αξιολογώντας υπάρχοντα δεδομένα και δημοσιονομικά περιθώρια. Αναφερθήκατε στο προσωπικό COVID. Και εδώ, για όσους μας παρακολουθούν, πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ενεπλάκησαν στη διαδικασία, προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Είναι 65 αυτά τα άτομα που εργάζονται κατόπιν πρόσληψης. Και επειδή μιλήσατε για άμεση ενέργεια, ξέρετε που θα πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι 22 Μαρτίου. Θα αποχαιρετούσαν το κέντρο πρόνοιας, αν δεν είχε ήδη προηγηθεί η δράση μας, η ενέργειά μας, το Δεκέμβριο ήδη, να περάσουμε, σύμφωνα με το νόμο 5079 του 2023, το άρθρο 21, την παράταση των συμβάσεων μέχρι 30 Ιουνίου του 2024. Μιλάω πάντα για τους συμβασιούχους COVID, για όσους και όσους μας παρακολουθούν. Και αν κάποιος πει αυτή τη στιγμή, μα κυρία Ζαχαράκη, τελειώνει, έρχεται ο Ιούνιος, πρέπει να πω, χωρίς ακόμα να είμαι σε θέση να δεσμευτώ, ότι εξαντλούμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να δουν παράταση των συμβάσεών τους, μακάρι με αυτό το τέλος της χρονιάς. Γιατί το λέω αυτό? Είναι άνθρωποι και εργαζόμενες και εργαζόμενοι που έβαλαν πολύ σοβαρά πλάτη κατά την περίοδο της πανδημίας. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μονιμοποιήσεις άμεσα και το καταλαβαίνετε, διότι οι μονιμοποιήσεις έρχονται μόνο μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι πλέον διαφανής και θα έλεγα πλήρως αξιοκρατική διαδικασία είναι αυτή η οποία διέπεται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Όμως, πρώτο κίνηση, το αφήνω εδώ πέρα, θα πάω στη δευτερολογία, είναι ότι τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους τους βρήκαμε σε μια μεγάλη εκκρεμότητα ως προς την παράταση των συμβάσεών τους, τις παρατείναμε μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2024 και πρόθεσή μας είναι να εξαντλήσουμε την προσπάθεια για αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και κάθε μήνα το Υπουργείο πλέον πληρώνει πάνω από 100.000 ευρώ για αυτόν τον αριθμό των συμβασιούχων. Ένα πρώτο δείγμα των προθέσεών μας και θα συνεχίσω, Πρόεδρε, και στη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχε ενδιαφέρον η πρώτη τοποθέτηση της Υπουργού. Ελπίζουμε να έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η δευτερολογία της. Καταρχάς, εμείς δεν κρίνουμε προθέσεις. Εμείς κρίνουμε με βάση την πραγματικότητα και τις πράξεις των εκάστοτε κυβερνήσεων. Να ξεκινήσω λιγάκι από την πρόνοια, κύριε Πρόεδρε, από αυτήν την... είναι μια αντίληψη, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη χώρα μας. Αν θέλετε, εμπλέκονται σε αυτήν εκτός από το κράτος, που συνήθως έχει μια μικρή συμμετοχή, αναντίστοιχη του ρόλου που θα έπρεπε να έχει, εμπλέκονται επιπλέον και ιδιώτες, εμπλέκονται οι λεγόμενες μη... το μη βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά κυβερνητικές οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Οι συγκεκριμένες δομές τώρα, και αυτό γίνεται, η εμπλοκή αυτή οφείλεται στο ότι είναι μια δομή που αποφέρει αρκετά κέρδη, ιδιαίτερα στους ιδιώτες, είτε τους ιδιώτες, τους καθαρούς ιδιώτες, είτε αυτούς που δεν εμφανίζονται και τόσο ως ιδιώτες, αλλά με κάποιες άλλες μορφές. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται αυτές οι δομές, όπως και οι υπόλοιπες, φανταζόμαστε, ρωτάμε για αυτές, τη συγκεκριμένα τις 6 στην Κεντρική Μακεδονία, πρόκειται για δομές πολύ κρίσιμες, όπως είπα, και εντελώς απαραίτητες, οι οποίες λειτουργούν
πραγματικά, τις έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές, λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο και το μεράκι των ίδιων των εργαζόμενων με τις κυβερνήσεις, αυτό είναι το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει, όχι μονάχα εμείς, αλλά και οι ίδιοι, με τις κυβερνήσεις να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και στο ύψος των περιστάσεων που τους αναλογούν. Θα ξεκινήσω λιγάκι από τους συμβασιούχους, για τους οποίους είπατε κι εσείς ότι κάνατε την παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτόν τον 66, δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο αριθμός, δεν έχει σημασία, κάπου εκεί πάντως, ορισμένων δεκάδων μέχρι την παράταση των συμβάσεών τους μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ωραία, λύνει αυτό το πρόβλημα. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Το πρόβλημα παραμένει. Οι ελλείψεις των 317 συνολικών κενών που σας είπα παραμένουν. Αφήστε που αυτές, όπως βλέπετε κι εσείς, το πρόβλημα με όλες αυτές τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι αυτές, κυρία Υπουργέ, κάποτε λήγουν. Και πολλές φορές εσείς δώσατε μία παράταση, άλλη φορά δίνετε παρατάσεις, άλλη φορά δεν δίνονται. Αφήστε που όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτές τις δομές, ξέρετε, χαλούν και εκείνες οι πολύ ευαίσθητες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αυτούς τους εργαζόμενους και στους περιθαλπόμενους. Καταλαβαίνουμε τώρα. Και οι νέες προκηρύξεις συνήθως καθυστερούν και από ό,τι βλέπουμε και παρατηρούμε, ακόμα και οι προσλήψεις, ακόμα και επικουρικού προσωπικού, συνήθως μειώνονται. Και αυτό δεν είναι καλή τακτική. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, βέβαια, αυτό που είπατε για τους δεδομένους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προηγούμενες δεκαετίες. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, έτσι κι αλλιώς, όλοι το καταλαβαίνουμε, νομίζω, δεν θα πω κάτι περίεργο, καλύπτουν, όπως σύμφωνα με την κυβερνητική ορολογία, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αλίμονο γι' αυτό και εργάζονται. Δεν περισσεύουν. Και αποδεικνύεται ότι αυτές οι συμβάσεις δεν μπορεί να αποτελούν λύση. Μπορεί να είναι μια προσωρινή λύση, αλλά μια μόνιμη και σταθερή λύση σε τέτοιες δομές δεν μπορεί να αποτελούν. Γι' αυτό και ζητάμε τη μονιμοποίησή τους, την οποία βεβαίως εμποδίζει το Σύνταγμα. Από την άλλη, αυτό το Σύνταγμα, η κυβέρνησή σας, όχι μόνοι σας βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι, συνεχίζοντας για τις ελλείψεις, και αυτό πρέπει να σας ανησυχήσει και να σας κινητοποιήσει εκεί στο Υπουργείο σας, κυρία Υπουργέ, είναι ότι στον Άγιο Παντελεήμονα έχει γίνει αναστολή εισαγωγών. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν περίθαλψης. Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια λίστα αναμονής αυτών των ανθρώπων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν, ξέρετε, να δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικές δομές. Γι' αυτό και θα πρέπει το πράγμα να επιταχυνθεί. Για τις ελλείψεις τώρα, να πω μονάχα, αξίζει νομίζω να υποθεί και αυτό, ότι σε αυτό το κέντρο λοιπόν στον Άγιο Παντελεήμονα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μονάχα ένας πλύντης. Και για να πλύνει τα ρούχα 200 και πλέον περιθαλπωμένων. Υπάρχουν μόλις 2 οδηγοί, ένας είναι το πρωί, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, που για να κάνει τις διακομιδές στα νοσοκομεία, στα τακτικά ραντεβού, να κάνει τις έκτακτες διακομιδές και ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις. Νομίζω ότι τελικά τα προβλήματα, για να σταματήσω εδώ, να μην καταχαστώ το χρόνο του ευγενικού κυρίου Προέδρου, ότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητες καταστάσεις οι οποίες πραγματικά μας στεναχωρούν και μας εξοργίζουν, αν θέλετε, ορισμένες φορές, χωρίς καμία κυβέρνηση ποτέ μέχρι τώρα να έχει λύσει αυτά τα χρόνια προβλήματα της χρηματοδότησης, της υποχρηματοδότησης μάλλον, και της υποστελέχωσης. Κλείνοντας, να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις, δεν εξαιρείται ούτε η δική σας, κυρία Υπουργέ, είναι ταξικά επιλεκτική με τις χρηματοδοτήσεις. Ενώ βρίσκεται λεφτά για να χρηματοδοτήσετε τον πόλεμο του Ζελένσκι εκεί στην Ουκρανία, για να συμβάλλετε κι εσείς με δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ και για να φάνε αρκετά όσα τόσα χρόνια τρώνε διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι, την ίδια στιγμή επικαλείστε και εσείς για άλλη μια φορά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, προκειμένου να μην ανταποκριθείτε ως κυβέρνηση στο καθήκον σας και στις υποχρεώσεις σας απέναντι στο πιο αδύναμο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δελή, θα παραθέσω μερικά στοιχεία και μετά θα ήθελα έτσι να
συζητήσουμε, αν θέλετε, μετά και διαζώσεις, αν πράγματι αυτοί οι περιορισμοί που όντως υπάρχουν, αν τελικά μας απέτρεψαν από το να είμαστε ουσιαστικά πολλαπλασιαστικοί ως προς τις επιχορηγήσεις. Και θα ξεκινήσω με το τελευταίο στοιχείο το οποίο είπα, γιατί θέλω να συγκρατήσετε, και μάλιστα και ως βουλευτής της περιοχής νομίζω ότι αξίζει το στοιχείο έτσι να συγκρατηθεί, την πολύ σημαντική επιχορήγηση που έχουμε κάνει φέτος στον τακτικό προϋπολογισμό για το κέντρο πρόνοιας. Και είμαι περήφανη που έφερα και εγκρίθηκε αυτός ο προϋπολογισμός, ο οποίος υπερπολαπλασιάζει, θα συγκεκριμένα διπλασιάζει σε σχέση με πέρσι, τον τακτικό προϋπολογισμό. Συγκρατήστε, 4.075.000 ευρώ για το 24. Συνάμα, η επιχορήγηση από το κρατικό λαχείο θα είναι 80.000 ευρώ. Η επιχορήγηση για δαπάνες κατασκήνωσης τα 240.000 ευρώ, συγκεκριμένα για τις κατασκηνώσεις 40.000 ευρώ παραπάνω. Και πρέπει να σας πω ότι το 23 συνολικά η επιχορήγηση ήταν 2.381.000 ευρώ. Διπλασιάσαμε λοιπόν τον προϋπολογισμό τον τακτικό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε από την αρχή της χρονιάς, και αυτό είναι σημαντικό γιατί όλα αυτά προκαταβάλλονται στο 40%, άρα το κέντρο πρόνοιας, η διοίκησή του μπορεί να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό για άλλη τη χρονιά, ποσά τα οποία είναι πολύ σημαντικά γιατί για την ποιότητα αυτής της περίθαλψης, την οποία οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μας τους έχει εμπιστευτεί η οικογένειά τους, οι ίδιοι δεν έχουν κανέναν άλλον. Εγώ λοιπόν είμαι περήφανη που έχουμε διπλασιάσει αυτή τη στιγμή το ποσό και είμαι περήφανη που είναι στον τακτικό προϋπολογισμό και όχι σε μια υποσχετική, αν θέλετε, μια έκτακτη επιχορήγηση, η οποία όμως και πέρσι δόθηκε. Γιατί να ξέρει και ο κόσμος ότι το 2023 στα 2.381.000 ευρώ της τακτικής επιχορήγησης προσθέσαμε 1,5 εκατομμύρια έκτακτης επιχορήγησης στο τέλος του 2023. Άρα, ο φετινός συνολικός προϋπολογισμός με όλα αυτά τα οποία ανέφερα για το κέντρο πρόνοιας είναι 4.395.000 ευρώ. Δείτε τη διαφορά. Δείτε τη διαφορά, γιατί εξαντλήσαμε τα περιθώρια έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως σας είπα, να είμαστε ουσιαστικές και ουσιαστικοί σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια, επειδή μιλήσατε για άμεσες ενέργειες, έχω εδώ και καταθέτω και στα πρακτικά την προκήρυξη την οποία έκανε το Κέντρο Πρόνοιας για 29 νέους υπαλλήλους. Αυτοί θα είναι ορισμένου χρόνου, θα μιλήσω και για τους μόνιμους. Άρα, μετά την Τετάρτη που θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και μέσα στον Απρίλιο, 29 νέοι υπάλληλοι για ένα χρόνο θα βρίσκονται στο κέντρο πρόνοιας σε πολύ σημαντικές ειδικότητες, τις οποίες πολύ καλά κάνετε και επισημάνατε, το θέμα του οδηγού, το θέμα του μάγειρα, το θέμα του εργοθεραπευτή, το θέμα του γυμναστή, φυσικής αγωγής σε ειδικότητα. Άρα, νομίζω ότι γίνεται ένα μικρό αλλά πρώτο βήμα, τουλάχιστον για την κάλυψη αναγκών, γιατί τι έρχεται και τι πρέπει να περιμένουμε συγχρόνως, το κομμάτι των μόνιμων λύσεων. Πολύ σωστά λέτε. Με μπαλώματα δεν μπορεί να γίνει μόνιμη δουλειά. Όπως επίσης, αυτή η σχέση ειδική η οποία χτίζεται μεταξύ των ωφελούμενων και στον εργαζόμενο πρέπει να έχει μια συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τη λογική και την έλευση του μόνιμου προσωπικού. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2021, άρα προσωπικό έτους 22. Εγκρίθηκε η διαδικασία διαδικασιών πρόσληψης 22 υπαλλήλων. Υποσημείωση σε αυτά γιατί θέλω να σας πω στο τέλος. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προσωπικού έτους 23, 43 υπάλληλοι. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Όλα μιλάμε για τα κέντρα πρόνοιας κεντρικής Μακεδονίας. Το 24, 18 υπάλληλοι. Και βέβαια από την 7Κ η προκήρυξη που είχαν προσληφθεί 42 μόνιμοι υπάλληλοι. 4 μένουν να διοριστούν ακόμα. Εδώ αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Δελή, και αυτό αν θέλετε είναι ένα μάθημα και για το κράτος εν γέννη, είναι ότι πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες με τον ΑΣΕΠ. Αυτό που γίνεται πολλές φορές είναι ότι εγκρίνονται οι προσλήψεις, αλλά αργεί η έλευση αυτού του προσωπικού. Και γι' αυτό δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση εξάρτησης από το κομμάτι του προσωπικού το οποίο είναι με συμβάσεις. Άρα, πρώτο συμπέρασμα ασφαλές. Διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό για το κέντρο πρόνοιας για το 2024 και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή. Σε τακτικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση στο τέλος χρονιάς για την έκτακτη. Και αν χρειαστεί, θα τη δώσουμε και αυτή. Δεύτερον. Έγινε η προκήρυξη και άμεσα τον Απρίλιο θα γίνει πρόσληψη, για να είμαι ακριβής, 29 ατόμων τα οποία θα καλύψουν για ένα έτος ανάγκες του κέντρου πρόνοιας. Ενώ ήδη πολλά ατόμα τα οποία τα ανέφερα πριν έχουν εγκριθεί οι προσλήψεις τους με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Όλα αυτά δείχνουν την κατεύθυνσή μας, η οποία δεν λέμε και δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση. Πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε για τα κέντρα πρόνοιας, βλέπουμε τις ανάγκες και υλικοτεχνικές, αλλά κυρίως ανθρώπινου δυναμικού. Αλλά είμαστε εδώ πάντα με την απαραίτητη αυστηρότητα, αλλά και συγχρόνως με την απαραίτητη, θα έλεγα έτσι, διάθεση ειλικρίνειας με τον κόσμο να επιλύουμε τα ζητήματα. Για μας, ο κάθε πολίτης που είναι εκεί
είναι μια ιερή περίπτωση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα. Με αύξηση προϋπολογισμού, με εξάντληση του προϋπολογισμού και με συνεχώς προσπάθεια έτσι ώστε να γυρίζουν σε διορισμούς με μόνιμες προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ. Γιατί χρειαζόμαστε και αυτή τη διαφάνεια και την πλήρη διάβγεια στη διαδικασία της σχέσεων εργασίας με τους υπαλλήλους μας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.